Καλημέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω τι ώρα θα το δείτε αυτό το βίντεο. Τι κάνει το μορφιέ μου, welcome to my channel again. Είμαστε εδώ πέρα μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με την κόρη μου. Γεια σας. Και πάμε να κάνουμε ένα challenge. Βασικά πάμε να ξεφτυλιστούμε λίγο. Έτσι, η ώρα όμως. Τι ώρα είναι, η ώρα είναι 11 και πάμε να φάμε το πρωινό μας. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω ακριβώς τι θα κάνουμε σε αυτό εδώ πέρα το challenge. Οι άνθρωποι περνάνε το μεταξύ μας, βλέπουν. Ε? Αυτό είναι όντως ένα challenge. Να βγαίνει έξω και να κρατάς την κάμερα. Τι έχεις να πεις? Ότι θα φάμε, δεν ξέρουμε κι εμείς τι θα φάμε. Λοιπόν, το challenge είναι το εξής. Θα πάμε από κάποια μαγαζιά να πάρουμε πρωινό, μεσημεριανό, δεκατιανό, δεν ξέρω, και βραδινό. Και θα πάμε να παραγγείλουμε αυτό που πήρε ο μπροστινός μας. Δηλαδή στο μεσημεριανό ένα προσινό μας πήρε πατσά, θα φάμε κι εμείς πατσά. Θα το φας μόνο στο πατσά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Ρανίτσα. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο πρώτο μαγαζί, το οποίο είναι ένα snack bar καφέ. Εύχομαι να έχουν πάρει ένα καφέ, γιατί δεν ήπια καφέ. Εσύ τι λες? Εγώ δεν ξέρω, θα ξεφυλιστούμε. Άντε, η Ουρανία θα κάνει την παραγγελία. Για να σε δω, κουκλίτσα. Λοιπόν, θέλω την παραγγελία που έκανε ο προηγούμενος. Την παραγγελία που έκανε ο προηγούμενος. Τηλέφωνο. Όχι, να τα πάρουμε εμείς. Τι πήρε ο προηγούμενος, θέλουμε ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Ένα χυμό πορτοκάλι. Ναι. Ένα ωραία. Ωραία, εντάξει, μια χαρά, αυτό. Ωραία, ναι, 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 ναι. Ωραία. Ένα χυμό πορτοκάλι. Ένα χυμό πορτοκάλι και ένα φρέντο καπουτσίνο μέτριο. Α, μια χαρά. Τα ναι, 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 ωραία. Ουρανία, τι έγινε? Τέλεια. Τέλεια. Από εκεί που περιμέναμε ότι δεν ξέρουμε τι πήραμε. Λοιπόν, βέβαια ο προηγούμενος πήρε ένα φρέντο καπουτσίνο μέτρο και με κανέλα. Και πώς έτυχε και ένα χυμό. Λοιπόν, μια χαρά μας έκατσε έτσι με το χυμό. Κάτσαμε κιόλας. Βέβαια λίγο ξεροσφύρι για πρωινό. Αλλά δεν μας κάλασε καθόλου. Αντί να τώρα να πηγαίναμε να παίρναμε ένα καρμέλο ψωμί ή κάτι, μια χαρά μας έκατσε. Ουρανία, σ' ακούω. Τέλεια. Δεν το περίμενα να παίρνω αυτό το φυσικό χυμό. Μια χαρά σου έκατσε. Πού να κάθομαι τώρα να στύβω και πορτοκάλια. Εντάξει, τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Οπότε το απολαμβάνουμε. Πάμε τώρα να δοκιμάσω. Πώς είναι? Λίγο χυμός, καρμικός, λίγο Δεν μπορεί μου σβουλή στην υγειά μας. Αλλά είναι φρέντο. Θα μπορούσε να ήταν καυτός, να ήταν ζεστό. Αλλά πάλι καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, καλό πρωινό. Τσιμ τσιμ. Ήθελα να τονίσω ότι κανένα από τα μαγαζιά που θα σκεφτούμε δεν είναι χορηγημένο. Είναι τελείως τυχαία όλα αυτά. Είναι τυχαίος ο ξεφτυλισμός βασικά. Αλλά εντάξει, αυτό το συγκεκριμένο είναι το μύθι και το στην τελευταία. Είπαμε λίγο να ξεφτυλιστούμε εδώ, στην περιοχή μας. Εντάξει, όλα καλά. Τέλεια. Δεν το δηλώ τώρα με τον ξεφτυλισμό. Ο φυσικός χυμός τέλειος, αλλά εντάξει, αν είχε και κάτι να φάμε κάτι για να γλιστράει δηλαδή. Ναι. Παιδιά, το ότι μου έσκασε μέτριο, δηλαδή δεν θα το περίμενα. Λες και την ήξεραν. Την ήξεραν οι άνθρωποι. Μεσημέριασε. Η ώρα είναι 3. Πάμε. Πάμε στα McDonald's να παραγγείλουμε αυτό που παρήγγειλε ο προηγούμενος. Εδώ η αλήθεια είναι ότι έχω περισσότερο άγχος από το πρωί. Ναι. Γιατί σε κάποια πράγματα εγώ δεν τα τρώω. Αν και δεν φαίνεται. Αλλά δεν μου αρέσουν οι πίκλες, δεν μου αρέσουν πολλά πράγματα. Οπότε λίγο αγχώνομαι. Δηλαδή, η αλήθεια είναι. Αν παραγγείλουν το πιο σέπινο να παραγγείλουν ένα cheeseburger και μια μερίδα πατάτες από τις μικρές. Εντάξει, αυτό το θέμα σου θα το μοιραστούμε. Είμαστε και δύο άτομα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρω, αγχώνομαι λίγο. Είδατε το πρωί τι σοκ έπαθε η κοπέλα στην καφετέρια. Οπότε βέβαια θα πάμε αλλά το παραθυράκι. Αλλά έτυχε ο αυτός που παράγγειλε. Πήρε τον καφέ που ήθελες εσύ και εγώ το φυσικό. Το πάρει δηλαδή με το μέτριο καπουτσίνο με μεγάλες. Λοιπόν, πάμε για McDonald's. Πάμε. Πάμε. Θα ήθελα να παραγγείλω αυτό που παραγγείλω ο μπροστινός. Α, τέλεια! Λοιπόν, τι έχει... Ένα μεγάλο μιλισσέκ βανίλια. Α, σοκ! Οκ, λοιπόν, ένα μιλισσέκ. Λογή!
Okay, εντάξει, ευχαριστούμε. Λοιπόν, απογοήτευση. Έχουμε μείνει λίγο απογοητευμένες. Ποιος παίρνει milkshake μεσημεριάτικα? 3 και 20 παίρνει ο άλλος milkshake. Δηλαδή πόσο πια? Γεια σας. Καλάβει. Στην Αμερική πάρει και λέει, όλα 40 δολάρια μετά. Εντάξει, okay. Και milkshake, milkshake. Και τώρα όπως καταλαβαίνετε, περιμένουμε αυτό το περιβόητο milkshake. Ουρανία, σ' ακούω. Απογοήτευση. Μόνο αυτό έχουμε. Μα δηλαδή 3 και 20 άλλος ήθελε να δροσιστεί, ρε φίλε. Και εγώ περίμενα λίγο έτσι να φάμε τώρα, ξέρω εγώ. Κάνα τσίσμπερκερ, καμιά πατατούλα, κάνα χυμό, καλά χυμό. Ρε φίλε, έστω μια κοκακόλα, ρε φίλε. Εντάξει, τρελάθηκα. Γεια σας. Ωραία, τέλεια. Στην υγειά μας, Ουρανία. Εντάξει, για φέρε να δοκιμάσουμε. Να δούμε. Δεν πήγε άσχημα, ρε παιδιά. Ναι, αλλά πού το cheeseburger. Μπα, last year. Καλά. Εντάξει, νομίζω ότι είναι παρά είναι γλυκό για τα δεδικομένα τα δικά μου. Μα και αυτός ο έρημος δεν μπορούσε να το πάρει milkshake choco. Και μου πήρε choco. Θες και dark choco. Πάρε τώρα μια άσπρη choco. Και πολύ μας είναι. Καλό μεσημεράκι. Φίλε, δεν υπάρχει αυτό το σημερινό, ειλικρινά. Δηλαδή, εντάξει, λέω άντρα είδα μπροστά. Λέω εντάξει, θα πάρει. Θα φάμε καλά. Θα σε φάει καλά. Κάνε cheeseburger, κάνε μια πατάτα, κοκακόλα, κάτι. Με ένα milkshake, φίλε, δηλαδή στέκει ο άνθρωπος. Δηλαδή από το πρωί εγώ είμαι με ένα φυσικό χυμό και με ένα milkshake και συνεχίζουμε με τα υγρά. Και η μαμά με ένα φρέντο και με ένα milkshake. Είναι τέλεια. Αυτός ο άνθρωπος δεν πεινάει τώρα. Ή έφαγε και το πες τουρίστας. Χριστιανέ μου, στα McDonald's πήγες και δεν πήγες τίποτα. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή. Είναι... Όλες τις fitness βρήκαμε σήμερα. Μία με το χυμό, μία με το milkshake. Το σύμπαν θέλει να μην τρώω. Ναι, αλλά σήμερα που πήγα να κάνω κι εγώ ένα challenge, ρε φίλε. Δηλαδή, πώς το διανοείς αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν υπάρχει πίκρινο, δεν έχουμε. Εν τω μεταξύ, τον κατάλογο αυτός που τον πήρε το milkshake, τον κοιτούσε μία ώρα. Συγγνώμη, τι διάλεγε, τι milkshake θα πάρει. Τι να πεις, ρε φίλε, δηλαδή. Μία ώρα να κοιτάς τον κατάλογο και να πάρεις ένα milkshake με άσπρη σοκολάτα και μαστίχα γιου. Εντάξει, ξεπερασμένο. Με ξεπερνά! Και βγήκαμε πάλι εδώ πέρα γιατί ήρθε η ώρα του βραδινού και πάμε να πάρουμε πίτσα. Για να δούμε τι έχει φάει ο προηγούμενος από εμάς. Ουρανία. Θα δούμε. Παιδιά, έχει κόσμο. Θέλουμε την ίδια παραγγελία που έκανε ο προηγούμενος. Καφέ. Καφέ πήρε. Δεν θα το βγάλουμε σήμερα. Μόνο καφέ πήρε, αλήθεια. Α, ωραία, δεν μας πάει σήμερα καθόλου. Λοιπόν, εντάξει, τι καφέ πήρε? Το πρωί χυμό με καφέ. Το μεσημέρι. Παιδιά, πάμε καλά. Α, δηλαδή ο καφέ, δηλαδή τι ώρα δηλαδή, είναι? Οκτώμιση ώρα, είναι 9 παρά. Και ήρθαμε και δεν έχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, κοιτάξτε, δηλαδή. Πόσο σπίτι και πήρε καφέ, δηλαδή. Και πάμε το καφέ. Καλημέρα σας, τέλεια. Εντάξει, παιδιά, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Ξεκινήσει πίτσε. Και ο άλλος έχει πάρει καφέ. 8.30 για παρατέταρτο το βράδυ. Δηλαδή, πού ζού, πού. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Ειλικρινά τώρα. Θα το ξανά κάνεις αυτό το challenge, Ουρανία? Όχι. Τι απογοητεύτηκες τόσο πολύ? Παιδιά, είναι δυνατόν. Δηλαδή, τι να πω, δεν έχω λόγια. Λοιπόν, στην υγειά μας. Δυστυχώς, εσύ, Ουρανίτσα, δεν μπορείς να γευτείς καφέ, δεν κάνεις. Στην υγειά μας, λοιπόν. Να δω κι αν είναι ωραίος. Χριστέ μου, είναι γλυκός. Ο προηγούμενος ήπιε γλυκό. Και έχω πει το μέτριο. Του θανατά. Αυτό ήταν το challenge κοριτσάρες με το κορίτσι μου. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Οπότε, αν σας άρεσε, κάντε like. Μην ξεχνάτε. Subscribe, εγγραφή και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε. Πάμε super duper. Φιλάκια πολλά. Θέλω λίγο να μου σχολιάσεις για αυτό που έγινε ξανά τώρα που πήγαμε στην πίτσα. Όλη τη μέρα που το έχουμε βγάλει με υγρό. Ναι. Εντάξει, το πρωί να το πω. Φυσικός χυμός, υπέροχο. Ό,τι πρέπει. Αλλά το μεσημέρι milkshake, τέλεια. Το βράδυ μυστικό. Καφέ. Το ωραιότερο challenge που έχω κάνει, ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή, όλη τη μέρα με υγρό στο χέρι. Το ξέρεις ότι ο άνθρωπος ζει μόνο με νερό? Πάντως εσείς το έκαναν, πέρασαν καλά. Εγώ σκύ
και απογοήτευση. Γιατί, ρε, έλα δεν σε προλαβαίνω. Γιατί, τι έπαθες. Μα να πηγαίνουμε σε μαγαζί που πουλάει McDonald's, cheeseburger, πατατούλες και να μας φεύγουν με το milkshake που γίνει. Γιατί ο καφές χάλασε τώρα. Πολύ.